εμείς συνηθίζουμε πάντοτε όταν γίνεται η αρχή μιας εργασίας, κάνουμε την προσευχή μας και ψάχνουμε και ένα επίκαιρο τροπάριο. Απόψε, το επίκαιρο τροπάριο είναι το Χριστός Ανέστη. Γι' αυτό όλοι μαζί να ψάχνουμε το Χριστός Ανέστη. Χριστός
Θα πρέπει λοιπόν ιδιαιτέρως να προσέξουμε, διότι η αποψινή ομιλία, η οικογένεια, η ανατροφή των παιδιών μας δηλαδή, κατά των υγειασμένων γέροντα Παΐσιων. Θα ακούσουμε κάτι καινούριο, γιατί όπως γνωρίζετε, ο γέροντας Παΐσιος, τώρα τελευταίος, προλίγων ετών, εκοιμήθη. Οπότε, ο πατήρ Θεμιστοκλής θα μας αναφέρει ορισμένα από τον γέροντα Παΐσιο, τον οποίον σεβόμεθα και ευλαβούμεθα ιδιαιτέρως. Παρακαλώ τον πατέρα ομιλητή, όπως ανέλθει στο βήμα και μας αναπτύξει το θέμα. Σεβασμιότατε Άγιε Δέσποτα και Δημενάχα της Θεοσόστου Επαρχίας Μεσογείας και Λαμπριατικής, Κύριε Κύριε Αγαθόνικε, Εδεσιμολογιότατε Άγιε Γενικέ Αρχιερατικέ Επίτροπε Πατέρα Ανδρέα, Εδεσιμολογιότατε Πατέρες της Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Κοροπίου Πατέρα Σπυρίδωνα και Πατέρα Αθανάσιε, Εδεσιμολογιότατε Αξιότιμη Εκκλησιαστική Επίτροπη, περίτιμες κυρίες φιλοκτώπου αδελφότητες, κυρίες και κύριοι. Αισθάνομαι βαθύτατη χαρά και συγκίνηση, διότι πρώτον με τη μάδια της επτίστου παρουσίας ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης Μητροπολίτης σας, ο οποίος ήρθε σήμερα να τιμήσει και να κάνει τη λήξη της σχολής γονέων της Ενορίας Τάφτης, και δεύτερον, διότι ενώ είχα έρθει ως ομιλητής και πάλι εδώ τον περασμένο Ιανουάριο και συνέβαλα ταπεινώς εις το πρόγραμμα των διαλέξεων της ενορίας σας, εν τούτης φαίνεται ότι η αγάπη σας υπερεκχύλησε και με ξανακάλεσε δια των ευχών του Σεβασμιωτάτου για δεύτερη φορά, γεγονός που μου προκάλεσε μεγάλη χαρά. Ωστόσο πρέπει να σας πω πως με γεννά και πολλές ευθύνες από την ευσεβή απέτησή σας να ακούσετε λόγων ωφελίας και ενδυναμώσεως στο δύσκολο έργο της οικογένειας και ανατροφής των παιδιών. Με τιμά ακόμη παρουσία όλων σας εδώ σήμερα και από τις θέσεως αυτής σεβασμιότατε, θα ήθελα να εξητήσω ταπεινώς την απόδοση της αρχιερατικής σας ευαρέσκειας για όλο τούτο το επιτελούμενο έργο της ενορίας τάφτης. Με τις σκέψεις αυτές, ζητώ βαθύτατα τις ευχές όλων σας, καθώς και τη συγχώρεσή σας για κάτι που τυχόν θα πω και δεν θα τύχει των δικών σας προσδοκιών, όμως να γνωρίζετε ότι ο πόθος μου και η αγωνία για τη στερέωση των σπιτικών είναι κοινός πόθος και αγωνία όλων όσων ποιμένουν με ψυχές ως πνευματικοί εξομολόγοι και ως εφημέριοι στους ιερούς ναούς που μας εμπιστεύεται η Αγία μας Εκκλησία. Το θέμα της σημερινής μου αναστροφής μαζί σας έχει, ως είπε ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης, οικογένεια και ανατροφή κατά τον Αγιασμένο Γέροντα Παΐσιο. Το θέμα της οικογένειας και της ανατροφής των παιδιών έχει πολλές και ποικίλες διαστάσεις. Όποιος έχει κάνει οικογένεια γνωρίζει καλύτερα τι σημαίνει να δημιουργήσεις οικογένεια και μάλιστα να το πω ακόμη καλύτερα τι σημαίνει να κάνεις καλή χριστιανική οικογένεια.
για να υπάρχει και ο διαχωρισμός μεταξύ των οικογενειών, σε καλές οικογένειες και σε οικογένειες καλές και χριστιανικές. Και επειδή το θέμα μας, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο με τις προσωπικές εμπειρίες, καθότι νεότατος, γίνεται άμεση η ανάγκη να ανατρέξουμε στους Αγίους Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, οι οποίοι με τη σοφία και την ευλογημένη πείρα τους μας διδάσκουν καθημερινώς. Μάλιστα, τελευταίως, ευλόγησε ο Άγιος Θεός μας να ζήσουμε κοντά και σε σύγχρονες πατερικές μορφές, σε μορφές αγιασμένων πατέρων, ως του γνωστού σε όλους μας γέροντος Παϊσίου, του οποίου την διδασκαλία για το συγκεκριμένο θέμα μας τη χωρίζω σε διάφορα υποκεφάλια για την καλύτερη διαπραγμάτευση, κατανόηση και εμπέδωση. Η σημερινή ομιλία μου δεν έχει να κάνει με κάτι τι στο προσωπικό. Έχει να κάνει με το βάθος. Έψαξα, μελέτησα τη διδασκαλία του Γέροντος Παϊσίου από τις πολύ ωραίες εκδόσεις που κυκλοφορούν για το Γέροντα και απομόνωσα αυτό το ειδικό κεφάλαιο το οποίο μας ενδιαφέρει εδώ σήμερα για την λήξη αυτής της σχολής γονέων, που είναι οικογένεια και ανατροφή. Γιατί θα ήταν πολύ εύκολο να ομιλήσουμε θεωρητικώς περί της οικογένειας, αλλά επιτρέψτε μου, Σεβασμιότατε, να πω ότι στις σχολές γονέων, όσοι έρχονται, περιμένουν να πάρουν κάτι το πρακτικό. Το θεωρητικό μπορούν να το βρουν εύκολα και στα βιβλία. Η πράξη όμως είναι το ζητούμενο, το επιζητούμενο, με την οποία πράξη μπορούμε εμείς, φεύγοντας από εδώ, να πάρουμε κάτι και να το εφαρμόσουμε στις οικογένειές μας. Γιατί ποτέ δεν είναι αργά να αρχίσουμε, έστω από ένα κήρυγμα, από μία ομιλία, από μία συνάντηση, από μία αναστροφή. Δύο λοιπόν είναι οι πόλοι για τους οποίους θα ήθελα σήμερα να σας ομιλήσω. Από τη μια είναι η οικογένεια και από την άλλη είναι η ανατροφή των τέκνων. Έχουμε δηλαδή οικογένεια και από την άλλη έχουμε τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Όσον αφορά την οικογένεια, θα σας πω τα εξής θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δώσετε λιγάκι προσοχή. Πως πρώτον, η προσευχή και η υπομονή είναι τα θεμέλια του στηριγμού της οικογένειας. Θα σας ομιλήσω για τις αρχικές σχέσεις των ανδρογίνων, πράγμα που δεν γίνεται εύκολα σε κάποια κηρύγματα. Οι σαρκικές σχέσεις είναι σπουδαίο κεφάλαιο της θεμελιώσεως μιας οικογένειας. Αλλά είπα, δεν θα πω δικά μου πράγματα. Ό,τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος. Γιατί μιλάει καλόγεροσον, ομιλεί όμως και για τις σαρκικές σχέσεις των ανδρογίνων. Θα μας πει σε κάποιο κεφάλαιο που θα ακούσετε, ευλογημένη είναι η ένωση των ανδρογίνων, αλλά όχι στην αχαλήνωτη ειδονή. Θα μας πει τι γίνεται κατά το ανδρόγενο κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Θα μας πει επίσης για την αγάπη του άνδρα προς τη γυναίκα και το αντίθετο δηλαδή της γυναίκας προς τον άνδρα, ότι δεν πρέπει να οδηγείται σε ένα τύπο λατρείας, γιατί η λατρεία αποδίδεται μόνο εις τον Θεό, ενώ τι πρέπει να κάνει ο άνδρας προς τη γυναίκα ή η γυναίκα προς τον άνδρα, να υπάρχει ο σεβασμός, η τιμή. Επίσης, θα πούμε για την ύπαρξη κοινού πνευματικού στο ανδρόγυνο, για την αποφυγή των καυγάδων στα ανδρόγυνα και μάλιστα μπροστά στα παιδιά, για την αποφυγή επίσης της μεταφοράς του άγχους από τον χώρο της εργασίας μας και των δυσκολιών μέσα στην οικογένεια. Αυτά θα πω για την οικογένεια. Για δε την ανατροφή, θα σας πω ότι το παράδειγμα των γονέων διδάσκει τα παιδιά. Θα μιλήσουμε για την εγκράτεια στην πρώτη γάμου κοινωνία μεταξύ των νέων. Θα πούμε ότι καλό είναι να παντρεύονται τα παιδιά μικρά και να μην αντιστέκεστε σε αυτό. Έχει το αίρεσμά του. Επίσης, τι πρέπει να κάνει μια εγκυμονούσα γυναίκα κατά την περίοδο της κυοφορίας, που δεν το προσέχουμε.
Ο θυλασμός είναι καλό πράγμα για την ανατροφή του παιδιού. Σε εκείνους που προβληματίζονται επίσης, σε τι είδους κόσμο θα φέρουν τα παιδιά τους. Είναι καλός αυτός ο προβληματισμός, ώστε οι οικογένειες να μην κάνουν παιδιά. Θα μας προβληματίσει επίσης το θέμα ποια πρέπει να είναι η θέση των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για τα παιδιά τους, για να είναι καλοί γονείς. Θα πούμε επίσης, όταν τα παιδιά είναι ζωηρά πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα είναι ο γιος μου, είναι πολύ ζωηρός, πρέπει να μας προβληματίζει το γεγονός της ζωηράδας. Το ξύλο είναι απαραίτητο μέσα σε αυτή τη σχέση γονέα προς παιδί. Επίσης, στη διαπαιδαγώγηση που κάνει ο γονέας προς το παιδί, μήπως πολλές φορές προβάλλεται το εγώ του πατέρα ή της μητέρας και δεν προσέχουμε πολύ το συμφέρον της σωτηρίας του παιδιού. Είναι και αυτό το θέμα. Και επίσης υπάρχει και η αρρωστημένη αγάπη των γονέων προς τα παιδιά τους, εάν ωφελούν τα αναγνώσματα και ποια αναγνώσματα ωφελούν, και επίσης θα πούμε για την παρέα των παιδιών. Αρχίζω συντόμως να αναλύω αυτήν την απέροχη διδασκαλία του Γέροντα Παϊσίου με την προσευχή και την υπομονή που είναι τα θεμέλια του θεσμού της οικογένειας. Ο Γέροντας κάποτε ρωτήθηκε σε θέμα οικογενείας και απήντησε με την εξής ωραία ιστορία. «Μια φορά, λέει ο Γέροντας, ήρθε εδώ στο κελί μου ένας Ελληνοαμερικάνος γιατρός. Ορθόδοξος ήταν, αλλά δεν είχε πολλά με τη θρησκεία. Δεν ήξερε τι είναι κομποσκήνη, τι είναι προσευχή, δεν ήξερε να κοινωνάει τακτικά, αλλά ήταν ορθόδοξος. Ούτε την νηστεία της Παρασκευής δεν κρατούσε, ούτε πολύ πήγαινε στην εκκλησία. Έζησε μια εμπειρία και ήθελε να τη συζητήσει. Ένα βράδυ, ενώ προσευχόταν στο διαμέρισμά του, άνοιξε ο ουρανός. Ένα φως τον έλουσε και χάθηκε το ταβάνι και οι 40 όροφοι που βρισκόταν πάνω από το σπίτι του. Ένα φως τον έλουσε, βρισκόταν λουσμένος μέσα σε αυτό το φως, για πολλή ώρα δεν μπορούσε να υπολογίσει πόσο χρόνο βρισκόταν σε αυτήν την κατάσταση. «Θαύμασα», είπε, «γιατί ένιωσα και κατάλαβα ότι ήταν εκ Θεού αυτό. Ήταν πραγματικό. Είδε το άκτιστο φως, αυτό που λέμε, που βλέπουν οι ασκητές οι πατέρες. Τι έκανε στη ζωή του? Πώς ζούσε και αξιώθηκε τέτοια θεία θεωρία, τέτοια πράγματα?» Ακούστε τον λόγο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. «Ήταν παντρεμένος, είχε γυναίκα και παιδιά. Του λέει η γυναίκα του, «Βαρέθηκα, ξέρεις, να ασχολούμαι με το σπίτι. Θέλω να πηγαίνω και καμιά βόλτα». Δεν δούλευε κιόλας. Άρχισε να γυρίζει με τις φίλες της και να τραβάει κάθε βράδυ έξω. Μετά από λίγο διάστημα του λέει, «Θέλω να βγαίνω μόνη μου με τις φίλες μου». Το δέχτηκε και αυτό για χάρη των παιδιών μου. «Μετά θέλω να πάω μόνη μου διακοπές», του είπε. Ακούστε, τι να κάνει, της έδωσε και λεφτά και το αυτοκίνητο και πήγε. Μετά ζήτησε η ίδια να της νοικιάσει και ένα διαμέρισμα, να ζει μόνη της. Κουβαλούσε και τους φίλους της εκεί. Της μιλούσε, της συμβούλευε. «Βρε, τι θα νιώθουν τα παιδιά μας με αυτά που κάνεις», την έλεγε. Τίποτα αυτή. Στο τέλος, του πήρε λεφτά και έφυγε. Στεναχωριόταν ο άμυρος ο σύζυγος στο σπίτι. Είχε και τα παιδιά, του φύγε και η γυναίκα. Μετά από λίγα χρόνια έμαθε ότι είχε καταντήσει πόρνη στα μαγαζιά του Πειραιά. Στεναχωρέθηκε, έκλαιγε. Σκεφτόταν να πάει να την βρει. Τι να της πει όμως? Γονάτισε να προσευχηθεί. «Θεέ μου, φώτισε με τι να πω, τι να κάνω για να σωθεί αυτή η ψυχή». Βλέπεις, την πονούσε. Ήθελε να σωθεί αυτή η ψυχή. Ούτε ο ανδρικός εγωισμός, ούτε η μνησικακία, ούτε περιφρόνηση. Πονούσε για την κατάντια της. Ποθούσε τη σωτηρία της. Τότε άνοιξε ο Θεός τον ουρανό, τον έλουσε με το φως του. Βλέπεις αυτό στην Αμερική σε τι περιβάλλον ζούσε, ενώ πόσοι ζούμε μέσα στο Άγιον Όρος
μέσα στους Αγίους, μέσα στη χάρη της Παναγίας και προκοπή δεν κάνουμε. Αυτό το παράδειγμα πολύ διδακτικό, ότι μέσα στην οικογένεια πολλά στραβά μπορεί να συμβούν. Πρέπει να κάνουμε την υπομονή μας, να δίνουμε και την συγχώρεσή μας για να έρχεται η αρμονία μέσα στο σπίτι μας. Και έρχομαι στις αρχικές σχέσεις, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο πολύ ταλανίζει. Και εμείς οι πνευματικοί πολλές φορές δυσκολευόμεθα μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα, γιατί πρέπει να σας πω ότι ένα μέρος ή μία αιτία του διαζυγίου βρίσκεται και σε αυτή τη λεπτή σχέση που λέγεται σαρκική επαφή. Και να σας πω και κάτι από τη μικρή πείρα που έχω, ότι όσα ζευγάρια ζουν πριν το γάμο τους πολύ έντονη σαρκική ζωή, εν αμαρτία φυσικά, γιατί η προγαμία σχέση είναι αμαρτία, όταν ζουν μέσα στο γάμο, δεν συνέρχονται τα ανδρόγυνα που είναι ευλογημένη αυτή η κατάσταση μέσα στο ανδρόγυνο. Οπότε η στέρηση του ενός προς τον άλλον δημιουργεί αιτίες και αφορμές για να ξεφεύγει ο ένας από το σύζυγο ή από τη σύζυγο και να ξενοτρέχει, όπως λέμε, οπότε επέρχεται η ρήξης, η ψύχανση μεταξύ των δύο σύζυγων και ακολουθεί αυτό το οποίο καθημερινώς και ο Σεβασμιότατος και ο άλλοι Μητροπολίτες υπογράφουν καθημερινώς τα διαζύγια, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Τείνουν δε να έρθουν σε 50% με 50% να είναι σε μία ισοτιμία διαζύγια και γάμου. Το ερώτημα που κάνουν στον Γέροντα Παΐσιο σχετικά με αυτές τις σχέσεις, γιατί είπα δεν θα μιλήσω εγώ, μιλάει ο Γέροντας. Γέροντα, διαβάζαμε παλιά ότι ο έρωτας είναι καλό πράγμα και όσο περισσότερο κανείς τόσο καλύτερα, ότι αυτοί που δεν κάνουν αποκτούν ψυχολογικά προβλήματα, έθεσαν στον Γέροντα. Ότι πρέπει κανείς όταν είναι νέος να κάνει 2-3 φορές την ημέρα για να μπορεί στα γεράματα μετά να κάνει μία φορά. Άκουσε αυτό το ερώτημα ο Γέροντας, που είναι πολύ λεπτό. Τι είναι αυτά, βρε παιδί μου, απήντησε. Ποιος τα λέει? Εδώ ήρθε ένας ξένος γιατρός, σε παγκόσμια συμβουλία πηγαίνει κλπ. Και έλεγε ότι η εγκράτεια είναι το καλύτερο για τον οργανισμό. Το σπέρμα είναι πολύ δυναμωτικό. Οι νέοι που έχουν πολλές σχέσεις, τους καταλαβαίνουμε, μου λέει, άμα σπάσουν κανένα κόκαλο δεν έχουν μεδούλη, σαν νερό έχει γίνει. Και εδώ που έρχονται τα παιδιά και εγώ τους καταλαβαίνω, τα μάτια τους γίνονται έτσι, του έδειξε ο γέροντας, η μνήμη τους αδυνατίζει πολύ, χειρότερα από τους γέρους γίνονται, βλέπεις χαλάει και το μυαλό. Είναι ας πούμε σαν το τυρί, γίνεται έπειτα σαν γιαούρτι, μετά σαν ξινόγαλο, μετά σαν γάλα και αν επιμένουν ακόμα γίνεται νερό. Χάνει ο άνθρωπος την ικμάδα του. Και συνεχίζει το ερώτημα. Γέροντα, αυτή η σαρκική επιθυμία είναι φυσική επιθυμία που πηγάζει από τη σάρκα όπως η πείνα, η δίψα ή είναι πάθος? Η κατάχρησή της είναι κακή, όπως παραδείγματος χάρη όχι το φαΐ, αλλά η γαστριμαργία είναι κακή. Ή αυτή η ίδια η επιθυμία είναι κακή? Την είχαν οι πρωτόγονες στον παράδεισο αυτήν την επιθυμία? Και απαντά ο γέροντας, πάθος είναι. Πάθος πηγάζει από το σαρκικό φρόνημα του ανθρώπου. Αν κάποιος είναι πνευματικός άνθρωπος, δεν έχει τέτοιες επιθυμίες. Όχι από ανικανότητα. Όχι ότι δεν μπορεί. Αλλά λόγω της πνευματικής του καταστάσεως δεν επιθυμεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουν σαρκικό φρόνημα. Γι' αυτό και στην ευχή που διαβάζουμε κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, του χερουβικού ύμνου, λέει αυτή η ευχή ουδής άξιος των συνδεδεμένων σαρκικών επιθυμιών και ειδονών. Λέει η ευχή. Αυτό όλοι οι άνθρωποι έχουν, όπως είπαμε, το σαρκικό φρόνημα. Αυτό το σαρκικό κληρονομείται από τους γονείς. Βλέπεις αν κανένα παιδάκι έχει γεννηθεί από σαρκικούς γονείς, παιδί ακόμα και έχει τέτοιες επιθυμίες. Να λοιπόν, όταν τα παιδιά από πολύ μικρά οδηγούνται σε αυτή την κατάσταση, να φεύγουν από το σπίτι και να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Είναι αιτία και οι γονείς. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα. Γιατρέπεται, λέει. Είναι απαλό σαν την τσουκνίδα. Δεν έχει σκληρύνει ακόμη να γίνει αγκάθι. Και φεύγει εύκολα με έναν καλό πνευματικό να έχει διάκριση
όμως να καταλαβαίνει τι είναι τι, γιατί στην αρχή όλα τα φυτά δυο φυλλαράκια έχουν. Όλοι οι άνθρωποι, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, έχουν σαρκικό φρόνημα. Άλλος, ας πούμε, είναι 30% πνευματικός. Άλλος 40%, άλλος 60%, το περισσότερο που συνάντησε, είπε ο Γέροντας, είναι 75%. Δεν είδε ένα να είναι 100% πνευματικός. Ένα υπόλοιπο υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Σε ποιον άνθρωπο υπάρχει? Μόνο, λέει, ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν τελείως πνευματικοί άνθρωποι και γεννήθηκε μετά από προσευχή αυτό το απαθέστατο πλασματάκι η Παναγία. Αυτό το έζησα όταν ήμουν στο Σινά. Είχε τέτοια θεωρία στο Σινά και το είδε από την προσευχή. Δηλαδή, ο Ιωακήμ και η Άννα γίναν μετά από άσκηση τελείως πνευματική ή έτσι ήταν εξ αρχής? Και αμέσως μπαίνει σε εμάς ο λογισμός. Άρα, αφού ήταν μόνο για τον Ιωακήμ και την Άννα, εμείς καλά κάνουμε και ζούμε έτσι όπως ζούμε. Όχι. Τι λέει? Ο λογισμός μου λέει ότι έτσι ήταν εξ αρχής. Χωρίς το φαγητό άνθρωπος πεθαίνει ή χωρίς νερό. Χωρίς τα σαρκικά δεν παθαίνει τίποτα ο άνθρωπος. Αυτό είναι μερικοί γονείς που λένε, άσε το παιδί γυναίκα να πάει στις γυναίκες να μάθει, γιατί άμα δεν μάθει θα μας βγει άρρωστο. Λάθος. Γιατί μπορεί να μην του δώσεις φαγητό να φάει και θα πεθάνει, αλλά άμα του δώσεις σάρκα να φάει, μπορεί να πεθάνει στιγμιαίως. Το χάσες το παιδί σου. Γι' αυτό ταλαιπωρούνται τα παιδιά ψυχικά από τα πάθη. Τον θυμό, τον εγωισμό, την καινοδοξία, την ανθαρπαρέσκεια. Άρα λοιπόν το πρόβλημα γεννάται από αυτή την έναρξη κατά το πώς θα ορίσουμε αυτή τη σαρκική επικοινωνία μεταξύ των γονέων. Σας είπα ότι και μέσα στο γάμο πρέπει κανείς να συγκρατεί τον εαυτό του. Να μην αποδέχεται αυτή την αχαλήνωτη ειδονή. Μια φορά, λέει ο γέροντας, ήρθε εδώ ένας πολύ στεναχωρημένος. Τον επισκέφθηκε στο κελί του, ως συνήθως γινόταν. Δεν τα πήγαινε καλά με τη γυναίκα του. Τόσο δεν ήθελε να δει ο ένας τον άλλο, που ούτε στο τραπέζι κάθονταν να φάνε μαζί. Αφού τα παιδάκια τους είχαν 4 παιδιά, έψαχναν τις τσέπες τους, μήπως έφερε τίποτα απ' έξω η μάνα για να φάνε. Δηλαδή, πήγαιναν για χωρισμό. Πήγαινε αυτός και στους πνευματικούς και του έλεγαν, υπομονή, σηκώνεις μεγάλο σταυρό. Βρε, τι υπομονή, λέει ο γέροντας, προβληματίστηκε. Γιατί ξέρετε κι εμείς, και θα καταλήξουμε να πούμε γιατί είναι απαραίτητος ο κοινός πνευματικός στην οικογένεια. Εάν τραβάει ένας από εδώ και τραβάει ένας από εκεί, γίνεται αυτοπάιμα στο πνευματικό, λέει, εγώ που είμαι καλός, που εγώ προσφέρω στο σπίτι, δεν είναι τα στραβάτο όμως. Και έτσι λέει εδώ πέρα, δεν μου φάνηκε καλό αυτό το πράγμα που άκουσα. Ότι σηκώνει σταυρό και κάνει υπομονή. Για βάστα του λέω, όταν παντρευτήκατε αγαπιόσασταν? Ναι, πολύ, τη λάτρευα περισσότερο από το Θεό μου λέει. Ακούστε, τη λάτρευε περισσότερο από τον Θεό τη γυναίκα του. Άκου να δεις, θαύμασε για περισσότερο από τον Θεό, το έκανε άσχημη εντύπωση. Εγώ μου λέει, όταν ήταν να παντρευτώ, ζήτησα από τον Θεό να είναι όμορφη, να είναι πλούσια, να είναι και μορφωμένη. Αυτά ήθελε. Όμορφη, πλούσια και μορφωμένη. Πράγματι, μου τα έδωσε ο Θεός. Ήταν ευχαριστημένος, τότε έδωσε ο Θεός. Έτσι μου είπε. Και ήταν αυτός όλη την ώρα με τη σαρκική επαφή. Γιατί εκεί μόνο επικέντρωνε ο άνθρωπος. Τόσο πολύ, κόντευε να χάσει την ψυχή του. Κινδύνευε. Γιατί λάτρευε τη γυναίκα του μόνο ως σκέπος ειδονής. Δεν την είχε και η γυναίκα του δίπλα του να ενωθεί μαζί της. Και τι λέει ο γέροντας? Πήρε ο Θεός τη χάρη του από τη γυναίκα για να σώσει τον άντρα. Και όταν την πήρε τη χάρη αυτήν από τη γυναίκα, ο άντρας δεν μιλούσε με τη γυναίκα. Όμως δεν το κατάλαβε ο αφελής και βρισκόταν σε αυτήν την κατάσταση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μην λατρεύουμε τους συζύγους μας. Βλέπω πολλές φορές εις τα στέφανα των κηδιών, όταν πεθαίνει ένας λέει στον λατρευτό μου σύζυγο ή στην λατρευτή μου σύζυγο. Καλύτερα θα ήταν στον αγαπημένο μου να έβαζα.
από το λατρευτό, η λατρεία ανήκει μόνο στον Θεό, η τιμή και ο σεβασμός. Συνήθως λείπει η τιμή και ο σεβασμός και υπάρχει λατρεία, οπότε όταν καταραίει αυτό το είδωλο που λέγεται ομορφιά, που λέγεται μόρφωση, που λέγεται πλούτος, τότε επέρχεται το διαζύγιο. Να λοιπόν γιατί είναι πολύ σπουδαίο αυτό το γεγονός. Και είπα ότι θα σας πω πάλι από τον πατέρα Παΐσιο τι γίνεται κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης για όσες είναι νέοι και νέες. Όταν μείνει έγκυος η γυναίκα, λέει ο γέροντας, τότε το άριστο είναι να σταματήσουν τις επαφές αμέσως. Ο γέροντας ήταν ασκητής, αδελφοί μου. Δεν ήταν ούτε γυναικολόγος, ούτε μαιευτήρας, και όμως ήξερε καλύτερα από τους μεγάλους γιατρούς να λέει σωστά πράγματα. Αλλά από τον έκτο μήνα και μετά τουλάχιστον πρέπει να σταματήσουν να έχουν επαφές, γιατί εκτός από τον κίνδυνο να πάθει ζημιά το παιδί αποβολή, γίνεται και πνευματική ζημιά. Βλέπεις, κοιτάξτε ποια είναι αιτία αυτής της επαφής τώρα. Το έμβριο αναγκαστικά συμμετέχει και αυτό στην ειδονή που νιώθει η μάνα από την κοιλιά ακόμη και αποκτά το παιδί το πάθος από εκείνη τη σχέση που κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης έχει ο άντρας με τη γυναίκα. Υπάρχουν βρέφοι, όπως λέει ο γέροντας, που βυζαίνουν και πυρώνονται σαρκικά. Βρέφοι. Ενώ υπάρχουν παλικάρια 18-20 χρονών που έχουν μια απάθεια, δεν ενοχλούνται από το σώμα τους καθόλου. Πού οφείλεται αυτή η διαφορά? Είναι στην πνευματική κατάσταση των γονιών τους. Είναι η πνευματική κληρονομιά, όπως λέμε. Βλέπεις, οι γονείς δεν αφήνουν στα παιδιά τους κληρονομιά μόνο σπίτια, χωράφια, αλλά αφήνουν κληρονομιά και τα πάθη τους, και τις κακίες τους και τις αρετές τους. Ανάλογα αν είναι πλούσιος ή φτωχός κανείς, αφήνει πολλά ή λίγα. Έτσι υπάρχουν παιδιά που έχουν γίνει πλούσια, που έχουν πλούσια πνευματική κληρονομιά από τους γονείς τους. Παιδιά με πολλές αρετές. Αυτά τα παιδιά, αν προσθέσουν και τον δικό τους κόπο και θυσία και μόχθο και αγώνα, μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά πνευματικά, γιατί από ψηλά ξεκίνησαν κιόλας. Είχαν τις βάσεις. Είχαν την προπαίδεια. Εκκυλίας μητρός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας είπα και στην περασμένη ομιλία ότι από την εμβρυϊκή ακόμη, όταν το παιδί βρίσκεται μέσα στην κοιλιά, αρχίζει η ανατροφή του παιδιού. Γιατί σας είπα ότι πήγε κάποιος και είπε, πες μας γέροντα πώς να διαπαιδαγωγήσουμε το παιδί μας, και είπε πόσο χρόνο, είπε, λέει, είναι ενός μήνα. Λέει, αργήσατε. Αργήσατε, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Έπρεπε πριν να τα πούμε, όταν ήταν μέσα στην κοιλιά. Γι' αυτό η Παναγία μας ήταν τόσο καθαρή, ούτε καν αμαρτωλούς λογισμούς δεν την πλησίασαν. Η ρίζα της ήταν Αγία. Ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν Άγιοι και η σύλληψη ακόμα της Παναγίας ήταν χωρίς ειδονή. Ο Θεός όμως δεν είναι άδικος. Αυτό που μετράει είναι η εργασία που έκανε κανείς τον εαυτό του. Ο αγώνας, αδελφοί μου, ο προσωπικός σκόπος που κατέβαλε ο καθένας για να τηρήσει τις εντολές του Χριστού, για να ευαρεστήσει τον Θεό, αυτό μετράει ο Θεός και όχι από το σημείο που ξεκίνησε. Γι' αυτό σας είπα και στην έναρξη της ομιλίας ότι αν φύγουμε από εδώ και πάρουμε ένα από αυτά που είπαμε εδώ πέρα σήμερα και τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας, γιατί δεν είναι αργά, θα έχουμε μεγάλο όφελος. Και έρχομαι στην ύπαρξη του κοινού πνευματικού μέσα στην οικογένεια. Είναι αλήθεια ότι ο πνευματικός είναι το θεμέλιο της οικογένειας. Μαλώνει το ανδρόγυνο, εάν πάει ο άνδρας στη μάνα του και πει το πρόβλημα πώς έγινε ο καυγάς ή φασαρία, η μάνα θα αποδώσει τα δίκαια στο παιδί της. Εάν κάνει το ίδιο, η γυναίκα πάει στη μάνα της, στον πατέρα της και πει αυτό μου έκανε κτλ., ο πατέρας, η μάνα της θα αποδώσουν το δίκαιο στην κόρη της. Εάν όμως πάνε στον πνευματικό, θα αποδοθεί η δικαία κρίσης. Εκεί θα είναι το καλό το αποτέλεσμα. Τα ζευγάρια που παντρεύονται, λέει ο γέροντας, πρέπει να έχουν τον ίδιο πνευματικό. Να συμφωνήσουν από την αρχή, για να μην έχουν ύστερα προβλήματα. Και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι πολλά ανδρόγυνα που έρχονται να παντρευτούν στην εκκλησία, δεν έχουν πνευματικό πολλές φορές, γι' αυτό και μετά από 2-3 χρόνια, 4, αρχίζουν τα προβλήματα και έρχονται και τα διαζύγια. Αν υπήρχε πνευματικός, δεν θα υπήρχε διαζύγιο. Βλέπετε, ο πνευματικός πολύ βοηθάει. Βλέπει τις ανομαλίες και τα εξογκώματα
και τον δύο και τα πελεκάει, ώστε να ταιριάξουν, σαν δύο ξύλα που πρέπει να ενώσουν. Εγώ, λέει, όταν ήμουν μικρός, ο γέροντας Παΐσιος, ήμουν μαραγκός, πελεκούσα τα ξύλα, ώστε να ταιριάζουν καλά, να κάθονται από μόνα τους. Ύστερα έβαζα ένα καρφάκι και δεν είχαν ανάγκη. Ενώ αν δεν ταιριάζουν, δεν εφάπτονται καλά τα ξύλα και τα ζωρίσεις να έρθουν στη θέση τους με καρφιά, κάποτε από την πίεση θα κλωτσίσουν. Αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό πρέπει ο μαραγκός, εντός εισαγωγικών, ο πνευματικός, να έχει και τα δύο ξύλα στα χέρια του για να τα ενώσει. Δεν μπορεί ο πνευματικός να κάνει με το ένα χέρι τη δουλειά, πρέπει να βάλει και τα δύο χέρια για να δουλέψει αντίστοιχα. Έτσι πρέπει να είναι και ο πνευματικός. Πολύ βοηθάει ο πνευματικός. Πολλά ζευγάρια που ταιριάζαν, που παντρεύτηκαν από έρωτα, χώρισαν μετά γιατί δεν βοηθήθηκαν από ένα καλό πνευματικό. Ενώ ζευγάρια που δεν ταιριάζαν, αλλά είχαν τον ίδιο πνευματικό, τα πήγαν μια χαρά. Χρειάζεται τέλος πάντων να κάνουμε και κάποιες υποχωρήσεις, να κουβαλήσει και ο άνδρας τη γαψόνια στο σπίτι, αν χρειάζεται, να καθαρίσει και αυτό σε ένα πιάτο, να πλένει μια κουρτίνα, να σιδερώσει μια κουρτίνα, την κρεμάς. Τι δηλαδή, θα πέσει ο ανδρισμός του άνδρα? Όχι. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δουλεύουμε έξω στις δουλειές μας, επιστρέφουμε στο σπίτι, μεταφέρουμε ό,τι βιώσαμε έξω στη δουλειά μας, που πολλές φορές είναι και δυσκολίες. Νευριάσαμε με το αφεντικό μας, στεναχωρηθήκαμε, φέρνω όλο αυτό τον εκνευρισμό μας στο σπίτι. Γιατί? Όταν γυρίζει κανείς από τη δουλειά του, λέει ο γέροντας, και είναι νευριασμένος ή αγχωμένος, κοιτάξτε μια πρακτική λύση, τι να κάνει. Καλύτερα είναι, λέει, να πάει μια βόλτα σε ένα πάρκο για 20 λεπτά, να ξεθυμάνει εκεί και να γυρίσει στο σπίτι του ήρεμος και με χαμόγελο και ας πάει και καθυστερημένος. Είναι πολύ σοφή συμβουλή. Επίσης, δεν πρέπει τα ανδρόγυνα μπροστά στα παιδιά να κάνουν καυγάδες. Σε μια από τις τελευταίες φορές που συναντήσαμε τον γέροντα, μας είπε, μόλις μπήκαμε στο δωμάτιο, ο γέροντας ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι εξαιτίας αρρώστιας του. Ήταν στο μοναστήρι επάνω της ουρωτής. Ο γέροντας τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Άρχισε να τους πειράζει, γελώντας. Καλώς τους, μαλώνετε. Μαλώνεται, τους ρώτησε. Θανάση τον ρώτησε, μαλώνεται μεταξύ σας? Ε, γέροντα, μαλώνομαι, του είπε. Γέλασε ο γέροντας. Βρε, να μην μαλώνετε, να μαλώνετε με όλους τους άλλους, μεταξύ σας να μην μαλώνετε. Ακούς, Θανάση, του λέει ο γέροντας, σου δίνω ευλογία να μαλώνεις με όποιον θέλεις, με τη γυναίκα σου όμως να μην μαλώνεις. Πολύ σοφό. Σοφή συμβουλή. Διότι, φανταστείτε, εάν μαλώνει με πόση ευκολία με τη γυναίκα, τι θα γίνεται έξω? Τι καυγάδες, τροϊκές μάχες θα δίνει? Στράφηκε προς τη γυναίκα του. Και εσύ, Αναστασία, σου δίνω ευλογία, ξέρεις τι πάει να πει ευλογία? Ναι, ευλογία δίνω να μαλώνεις με όποιον θέλεις, μεταξύ σας να μην μαλώνετε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και έρχομαι στο δεύτερο κεφάλαιο που είναι η ανατροφή. Η ανατροφή των παιδιών. Ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια της ζωής του εγκάμου βίου. Διότι ο Θεός δοκιμάζει τους ανθρώπους, σε άλλους δίνει με όλα τα χέρια του ο Θεός τις ευλογίες και κάνει πολλά παιδιά άνθρωπος, και υπάρχουν και οικογένειες που δεν δίνει και παιδάκια σε οικογένειες. Και αυτή είναι η οικογένεια. Είναι κατοίκον εκκλησία όλες. Όταν παντρεύεται ένας άνδρας και γυναίκα, κάνει την κατοίκον εκκλησία. Όμως όταν αποκτά το ανδρόγυνο παιδιά, σίγουρα σύντομα έρχονται και πολλά προβλήματα μέσα στην οικογένεια, τα οποία πολλές φορές, ενώ υπάρχει καλή διάθεση, ενώ υπάρχει καλή συμπεριφορά, τα προβλήματα υπάρχουν. Ένα λοιπόν από τα πολλά κεφάλαια το οποίο ταλανίζει όλους μας, μηδενός εξαιρουμένο μέσα στην ελληνική κοινωνία, εκτός ορισμένων πλέον εξαιρέσεων, είναι και το θέμα των προγαμείων σχέσεων. Γιατί όλοι μας το περνάμε αυτό το θέμα αβρόχης ποσή. Θέλουμε εμείς όλοι οι άνθρωποι που έχουμε παιδιά, επειδή έτσι λέμε είναι η κοινωνία,
να αμνηστεύομαι και τα πάθη των παιδιών μας. Ε, δεν πειράζει, παππούλη, όλη η κοινωνία έτσι κάνει. Για να δούμε τι λέει ο γέροντας για αυτή την εγκράτεια στην πρώτου γάμου κοινωνία. Πρέπει κανείς την αγαπωνιαστικιά του, πώς να τη βλέπει, σαν αδερφή του, και να είναι και οι δύο πολύ προσεκτικοί και να εγκρατεύονται, να κάνουν τον αγώνα τους για χάρη του Θεού, για να στεφανωθούν στο τέλος σαν φιλότιμοι αγωνιστές. Γιατί όταν ερχόμαστε στο γάμο και μας βάζει ο ιερεύς τα στέφανα επάνω στο κεφάλι, αυτά τα στέφανα συμβολίζουν αυτή τη δικαίωση του αγώνα που γίνεται μεταξύ των δύο παιδιών. Δεν είναι θυσία σήμερα να παραμείνει κανείς αγνός μέχρι την ημέρα του γάμου του. Γι' αυτό σας είπα, είναι λίγες οι εξαιρέσεις. Έτσι, κανείς έχει βοηθό του τη Θεία Χάρη και συμβουλεύει ο γέροντας. Ο αγώνας να είναι σύντομος, να μην κρατάει μακριά. Γιατί σήμερα βάζουμε πολλές άλλες προτεραιότητες πρώτα. Και πρέπει, λέει ο γέροντας, να σας πω και κάτι εκτός θέματος, πρέπει να απλοποιήσουμε τη ζωή μας. Η πολυτέλεια μας κουράζει. Σήμερα για να γίνει ένας γάμος, όλοι βάζουμε και την τελευταία λεπτομέρεια. Μπήκε και η τελευταία καρφίτσα στο κουτάκι που η νοικοκυρά μπαλώνει, μπήκε και εκείνο το καρφίτσα, τότε θα γίνει ο γάμος. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε με αυτή τη σκέψη της τελειομανίας. Δηλαδή είναι καλύτερα να αμαρτάνουν τα παιδιά μας από το να έχουν ένα σπίτι κοκεταρία μέσα. Είναι καλύτερο να αμαρτάνουν, να οδηγούνται σε εκτός και χίλια δυο άλλα πράγματα για να βάλουμε και το τελευταίο καδράκι στην γωνία επειδή δεν το ετοίμασε ο ζωγράφος που παραγγείλαμε για να είναι τέλειο το σπίτι μας. Δεν στερεώνεται. Είναι μερικοί, λέει ο γέροντας, που συνέχεια θέλουν να αλλάζουν έπιπλα στο σπίτι. Τρέχουν μετά να βγάλουν περισσότερα χρήματα και έτσι γεμίζει άγχος η ζωή μας. Άγχος και κατά τη στιγμή του γάμου των παιδιών μας. Να είμαστε τέλειοι σε όλα. Δεν ετοιμάστε καλύτερη πομπονιέρα. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο νηφικό. Δεν μπορούμε με αυτές τις σκέψεις να δημιουργήσουμε καλές χριστιανικές οικογένειες. Και ο γέροντας φυσικά, όπως και η Εκκλησία παλιότερα, συμβουλεύει τα παιδιά να παντρεύονται από μικρά. Γιατί αν δεν παντρεύεται από μικρά και αν φτάνουμε σε πολύ μεγάλη ηλικία, είναι πολύ εύκολο, πολύ δύσκολο να συνηθίσει κάποιος σε μεγάλη ηλικία κάτι που θα έπρεπε να κάνει από μικρός. Γέροντα, μια γνωστή μου έχει σχέση με κάποιον και σκέφτεται το γάμο. Αυτός το σκέφτεται, το θέλει, απήντησε ο γέροντας. Έλεγε ο γέροντας, καλό είναι ο άνθρωπος να παντρεύεται σε μικρή ηλικία. Τότε το πράγμα έρχεται πιο φυσιολογικά. Προσαρμόζεται φυσικά και εύκολο ένα στον άλλο. Βλέπετε ζευγάρια που παντρεύτηκαν σε μικρή ηλικία, διατηρούν μέχρι τα γεράματά τους μέσα στη σχέση τους μια παιδική απλότητα. Το ίδιο παρατηρεί κανείς και σε μοναχούς που ήρθαν μικροί στο Άγιον Όρος. Είναι σωστή λοιπόν η παροιμία που λέει ή μικρός μικρός παντρέψουν ή μικρός καλογερέψουν. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος αρχίζει και δουλεύει πιο πολύ η λογική και όλα τα εξετάζει και όλα τα μετράει. Έχει παγιωθεί και ο χαρακτήρας του. Δύσκολο να προσαρμοστεί. Όταν φτάσει κανείς στα 30 για να παντρευτεί, πρέπει 30 να τον σπρώξουν, λέει ο γέροντας. Όταν φτάσει στα 40, χρειάζεται 60 να τον σπρώξουν. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δύσκολο να το πάρει κανείς απόφαση να μπει στο ζυγό. Να, λέει τώρα, σε αυτόν που τον ρώτησε, εσύ λέει είσαι ένας αρεμπέλος. Και κάνεις σαν τα άγρια άλογα που πάνε να τους βάλουν χαλινάρι. Τεινάζονται, κλωτσάνε και τρέχουν μακριά. Την προηγούμενη μέρα από το γάμο σου ή την κουρά σου, αν έρθω και σου κλείσω τη μύτη, θα σκάσεις, θα κάνεις μπουμ, το είπε ο γέροντας. Για να παντρευτεί κανείς λίγο, πρέπει να το θέλει πολύ. Είναι αυτό που συμβαίνει πολλές φορές. Μπορεί να πάτε, όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία συνήθως σεβασμιότατε, και έρχεται κανείς καθυστερημένος στην εκκλησία, διότι δεν ετοιμάστηκε σωστά να έρθει από πρωί να λειτουργηθεί για να κοινωνήσει όπως πρέπει να γίνει. Έρχεται στο τέλος και λέει: Πάντα μπορεί να κοινωνήσω λίγο. Λίγο ή πολύ δεν υπάρχει. Η Θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα Χριστού. Έτσι, το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ. Τι πρέπει να κάνει τώρα μια εγκυμονούσα όταν περιμένει το παιδί? Ακούστε πρακτική συμβουλή. Η γυναίκα όταν είναι έγκυος πρέπει να είναι ήρεμη, να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να προσεύχεται, να λέει την ευχή. Έτσι αγιάζεται και το παιδί.
Από τώρα αρχίζει η ανατροφή του παιδιού. Να προσέχεις να μη στεναχωρείς, έλεγε στον άνδρα, την έγκυο σύζυγό σου, για κανένα λόγο. Και όταν περίμενε κάποιο άλλο η γυναίκα, παιδί, του είπε, κοίταξε, να μην τη στεναχωρείς τώρα για τίποτε. Να προσέχεις πολύ, να της πεις να λέει την ευχή και να ψάλλει. Θα βοηθήσει αυτό πολύ το παιδί, όχι μόνο τώρα, αλλά και αργότερα. Ο θυλασμός, ένα άλλο κεφάλαιο που σας είπα, γιατί σήμερα η τεχνική των νέων μαιευτήρων λέει για γρηγοράτα, τελειώνουμε. Μια ένεση, ένα φάρμακο και τελείωσε. Δεν χρειάζεται θυλασμός. Να μην κουράζεσαι. Ας μου επιτραπεί σεβασμιότατε αυτό που θα πω, γιατί περισσότερες είναι γυναίκες εδώ πέρα μέσα. Λέει να μην χαλάσει το στήθος μου. Λέει δεν θέλω να το θυλάσω το παιδί. Όμως είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση που αποκτά το παιδί με τη θυλάζουσα μάνα. Γιατί όταν γεννήθηκε το παιδί μου, ακούγαμε από γιατρούς φίλους συγγενείς διάφορες απόψεις για το θυλασμό. Οι πιο πολλοί είχαν τη γνώμη και μας πίεζαν να σταματήσει ο θυλασμός σε λίγους μήνες. Στα μεγάλα μαιευτήρια αυτή την τακτική την καταφέρνουνε. Δεν είμαι εναντίον του πράγματος, αλλά επειδή είμαι παθών, είμαι και μαθών. Εμείς θελήσαμε να θυλάσουμε το παιδί μας, οι γιατροί όμως από την πρώτη ώρα ρίξαν το πιπέρο στο παιδί. Αν συνηθίσει το παιδί το πιπέρο αντί το στήθος της μάνας, θα πηγαίνει στο πιπέρο. Δεν θα θέλει το στήθος, γιατί πρέπει να βάλει πιο πολύ δύναμη. Ενώ στο πιπέρο έρχεται πιο εύκολα το γάλα. Αυτή είναι μια άποψη που επικρατεί. Ο γέροντας είχε διαφορετική άποψη και την εξέφρασε κιόλας έντονα. Όταν τον ρώτησα σχετικά, είπε: όχι ευλογημένε, να θυλάσει το παιδί. Το γάλα της μάνας είναι το καλύτερο. Είναι και φάρμακο και δεν αρρωσταίνει το παιδί. Στο χωριό μου τα θύλαζαν τα παιδιά μέχρι 5-6 χρονών. Βλέπεις, τα παιδιά δεν θυλάζουν μόνο γάλα, αλλά θυλάζουν και αγάπη και στοργή και τρυφερότητα και ασφάλεια. Έτσι γίνονται και ψυχικά δυνατά. Έτσι όταν μεγάλωναν τα παιδιά, γεννόντουσαν δυνατά και πιάναν, έλεγε ο γέροντας, το τσέντες από το χέρι, από το μετώνα χέρι. Ο θυλασμός είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο το γάλα. Όσο θυλάζει η γυναίκα, δύσκολα πιάνει και παιδί, είπε ο γέροντας. Ένα πράγμα που δεν το έχουν προσέξει αυτό τα νέα ζευγάρια. Είναι και μια φυσική προστασία και για τη μάνα να μην μείνει αμέσως πάλι έγκυος. Δεν το έχουν προσέξει αυτό οι γιατροί. Δεν δίνω σωστές συμβουλές. Μια σχολή γονιών όμως, ένας παπάς πρέπει να γίνει και γιατρός για να μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα. Να γίνει και ειδικός επί των θεμάτων της σεξουαλικής αγωγής, γιατί σήμερα έξω από την εκκλησία ακούμε χίλια δυο πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματική σωστή διαπαιδαγώγηση. Αυτό λοιπόν, σήμερα μόνο η φωνή της εκκλησίας έμεινε να μιλάει και να λέει τα σωστά πράγματα. Μια άλλη πάλι δούλευε και κουραζόταν πολύ. Είχε αρρωστήσει και είχε καταβληθεί ακόμη περισσότερο από την κούραση, γιατί ξέρετε, μερικές που δουλεύουν στις 20 μέρες φεύγουν πάνε στη δουλειά τους για να συνεχίσουν το έργο τους. Και αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, σταματούν το θυλασμό. Όλοι, γιατρός, μάνα, πεθερά, φίλοι πίεζαν και συμβούλευαν να σταματήσει ο θυλασμός. Και εμείς το κάνουμε μερικές φορές. Άμα ρωτήσουμε τώρα μεταξύ μας, εξαγορευτούμε, το κάναν μερικοί από εμάς. Ξαναπήγα στο γέροντα και τον ξαναρώτησα, λέει αυτός ο άνθρωπος. Πιεζόταν για αυτό το θέμα. Ο γέροντας κοντοστάθηκε λίγο, ζήγησε την κατάσταση και είπε: να θυλάσει τουλάχιστον μέχρι να κλείσει 2 χρόνια το παιδί. Τα 2 χρόνια ήταν το ελάχιστο απαραίτητο όριο για το γέροντα. Υπάρχει, αδελφοί μου, μια κατάσταση πολλών ανθρώπων μεταξύ μας, οι οποίοι σκέπτονται νέοι άνθρωποι. Πνευματικοί άνθρωποι ασχολούνται με την Εκκλησία, λένε: μα σε τι κόσμο θα φέρω τώρα αυτό το παιδί. Αυτός ο κόσμος έχει αλλοιωθεί. Αλλοτριώθηκε όλος ο κόσμος. Πού θα φέρω το παιδί μου σε αυτόν τον κόσμο. Και το έθεσαν στον γέροντα. Γέροντα, σήμερα πολλοί νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, γιατί σκέφτονται σε τι είδους κόσμο θα φέρουν το παιδί τους. Μόλυνση από τα χημικά, από τα πυρηνικά. Ζωή γεμάτη άγχος. Άγρια κοινωνία. Πόλεμη. Αν είμαστε κιόλας στον καιρό του Αντιχρίστου, σκέφτομαι κι εγώ μήπως δεν αξίζει κανείς να παντρεύεται και να κάνει παιδιά. Ο πειρασμός εκ των δεξιών, που λέμε. Υπάρχει εξ αριστερών, που είναι φανερός ο πειρασμός, εκ των δεξιών έρχεται μέσω ευλογοφανών αιτιών. Σου βάζει δίθεν την καλή ιδέα ότι εσύ κατέχεις τα πράγματα. Όχι, Θανάση, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Οι χριστιανοί στον καιρό των γιωμών δεν παντρεύονταν. Δεν κάναν παιδιά. Όταν ζούσαν στις κατακόμβες κάπου δεν κάναν παιδιά. Και παντρευόντουσαν και παιδιά κάναν. Είχαν την ελπίδα τους στηριγμένη στον Χριστό. Όχι στους ανθρώπους. Είναι ολιγοπιστή αυτός ο λογισμός. Ο Θεός σε μια στιγμή μπορεί να τα διορθώσει όλα. Να σβήσει όλα τα στραβά. Κάνουν οι άνθρωποι σχέδια. Έχει και ο Θεός τα δικά του σχέδια. Να ξέρεις πόσες φορές τήληξε ο διάβολος τη γη με την ουρά του για να την καταστρέψει. Δεν τον αφήνει ο Θεός. Του χαλάει τα σχέδια. Και το κακό που πάει να κάνει ο διάβολος, ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καγλό. Μην ανησυχείς, του λέει. Και θυμούμε, σεβασμιότατε, ένα άλλο επίσης πολύ ωραίο παράδειγμα από την σύγχρονη πατερική έτσι, διδασκαλία, είναι και ως ανέκδοτο, το οποίο λέει κάποτε ο Χριστός επισκέφτηκε τον Παράδεισο και είδε τον Άγιο Πέτρο. Του λέει, τι γίνεται εδώ μέσα? Μπαίνουν μέσα, γεμίζει ο Παράδεισος κόσμο. Γιατί γεμίζει ο Παράδεισος τόσο κόσμο? Δώσ' μου, λέει, τα κλειδιά να κλειδώσω. Να κλειδώσω τον Παράδεισο. Να ξέρουμε να μπαίνουν λίγοι μέσα, οι εκλεκτοί. Ο Πέτρος, δώσε μια παράταση, Θεέ μου, δώσε μια παράταση, Χριστέ μου. Να μπει ο κόσμος μέσα, τουλάχιστον να προλάβουν να μπουν. Το επέτρεψε ο Θεός. Μετά από λίγο καιρό πάει ο Χριστός, λέει, τα κλειδιά τελείωσε. Εδώ πέρα μπήκαν όλοι μέσα στον Παράδεισο. Τι γίνεται? Λέει, να σας πω, ο Άγιος Πέτρος. Η μάνα του Χριστού, η Παναγία, η μάνα σου βρίσκεται πάνω, λέει, στη μάνδρα και αρπάζει, λέει, απ' έξω τους ανθρώπους και τους παίρνει μέσα. Εγώ έχω κλειδωμένη την πόρτα. Αλλά η μάνα είναι αυτή που βάζει το παιδί μέσα στον Παράδεισο. Κατ' επέκταση, η μάνα του Θεού είσαι κι εσείς μάνα των παιδιών. Οι μάνες θα φέρουν τα παιδιά μέσα στην Εκκλησία, κοντά στο Θεό. Πολύ συγκλονιστικό ανέκδοτο, αλλά πολύ σοφό. Μερικοί προβληματίζονται να κάνω 3 σπίτια στο παιδί μου, 4, 5, να του πάρω και μια περιουσία, να του φτιάξω μια μεγάλη περιουσία. Ποια η θέση των γονέων για τα παιδιά τους? Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για τα παιδιά τους? Γέροντα, του είπαν του Γέροντα Παϊσίου. Μέχρι πού φτάνει η υποχρέωση που έχει ένας γονιός για τα παιδιά του? Να τα αφήσει κάτι, σκέπτεται. Πόσο κάτι? 1, 2, 3, 4, 5 σπίτια, ό,τι σας είπα. Ένας γνωστός μου εργοστασιάρχης, απήντησε ο γέροντας, που είχε πολλά χρήματα, πολυκατοικίες και άλλα, τι έκανε? Τα σπούδασε τα παιδιά του, τελείωσαν πανεπιστήμιο, κάναν και μεταπτυχιακά και τους άφησε από ένα διαμέρισμα. Τα υπόλοιπα τα έδωσε στους εργάτες του και σ' άλλους που είχαν ανάγκη. Πρώτα απ' όλα να τους δώσει κανείς καλή χριστιανική ανατροφή. Αυτό είναι το σπουδαιότερο εφόδιο για τη ζωή τους. Μετά να τα σπουδάσει, να μάθουν λίγα γράμματα. Αν θέλουν να προχωρήσουν πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακά, να τα βοηθήσει. Ή να μάθουν μια τέχνη. Δεν είναι όλοι να τελειώσουν πανεπιστήμιο, αδελφοί μου. Άλλοι θα τελειώσουν πανεπιστήμιο, άλλος θα γίνει και τσαγκάρης. Σήμερα, μάλιστα, αν είσαι τσαγκάρης, μπορεί να είσαι πιο πλούσιος από έναν γιατρό. Να τα βοηθήσει δηλαδή να βγάζουν το ψωμί τους. Μετά, αν έχει τη δυνατότητα, να τους αφήσει και κάτι, κανένα οικόπεδο, κανένα σπίτι, να έχουν και αυτά μια φωλιά. Πολύ σοφή η συμβουλή. Είναι και μερικοί γονείς που αδιαφορούν για τα παιδιά τους όμως. Κοιτάξτε, και τα τρώνε όλα. Δεν αφήνουν τίποτα για τα παιδιά τους. Μερικοί μάλιστα αφήνουν μόνο χρέη. Αυτό είναι πολύ άσχημο, το τονίζει ο γέροντας. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες το 1924 από τη Μικρά Ασία, ο πρόεδρος του χωριού κοιτούσε να τους βολέψει όλους. Κοιτάξτε μια περίπτωση αγαθού ανθρώπου. Αυτός να πάρει αυτό το χωράφι, ο άλλος να πάρει το άλλο χωράφι, στο τέλος δεν έμεινε κανένα για τον εαυτό του και είχε και παιδιά. Όταν μεγάλωσαν τα παιδιά, το παραπονέθηκαν. Καλά, όλους τους βόλεψες, πατέρα. Εμάς δεν μας σκέφτηκες? Και είχαν δίκιο τα παιδιά. Άλλο να είναι κανείς μόνος του, αν έχει κανείς οικογένεια, πρέπει να σκέφτεται πρώτα την οικογένειά του και μετά τους άλλους που έχουν και αυτοί τους δικούς τους να τους σκεφτούν. Και αυτό είναι πολύ σοφό. Κάτι να εξασφαλίσει και ο πατέρας το παιδί του. Οπότε δεν κατηγορεί η Εκκλησία μας δια του γέροντα τους γονείς που αποκτούν κάτι για τα παιδιά τους. Αλλά και δεν τους χαϊδεύει όταν τα δίνουν όλα στα παιδιά τους και δεν τους πάτησε κανένα φτωχόν άνθρωπο.
Τώρα λίγο θα σας πω και για τα παιδιά τα οποία είναι ζωηρά και για το ξύλο στα παιδιά. Και αυτό πολύ πρακτικό είναι. Γέροντα, το παιδί ενός γνωστού μου κάνει συνέχεια σκανδαλές, ρώτησαν στο γέροντα. Φωνάζει, χτυπάει, βρίζει. Τι φταίει, τι να κάνει. Κοιτάξτε, δεν φταίνε τα παιδιά. Ο γέροντας πάντα έτσι έλεγε. Δεν φταίνε τα παιδιά. Σήμερα τα έχουν κλεισμένα στα διαμερίσματα και δεν έχουν χώρο να τρέξουν, να παίξουν. Ζορίζονται τα παιδιά. Δεν μπορούν να κινηθούν, να εκτονωθούν, να εκτονώσουν τη ζωηράδα που έχουν. Τρελαίνονται μετά χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Έχετε δει κανένα παιδάκι να χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο? Υπάρχουν και τις περιπτώσεις. Τα παιδιά για να μεγαλώσουν φυσιολογικά θέλουν αυλή. Τώρα αυτή δεν υπάρχει στα διαμερίσματα. Εσείς εδώ λιγάκι έχετε εδώ πέρα στην Κόροπη. Ενώ στα διαμερίσματα στις πόλεις δεν έχουν. Δηλαδή γέροντα, τα παιδιά στα διαμερίσματα αποκτούν ψυχολογικά προβλήματα? Εάν ζορίζεται, πιέζεται, πολύ καλύτερα να υπάρχει μια αυλή. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Γι' αυτό και πρέπει όσοι ζούμε σε χώρους που δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει κάποια στιγμή να αποκτούμε τη δυνατότητα να βγάζουμε τα παιδιά μας μια βόλτα. Να τους πάμε στην εξοχή, να ενωθεί το παιδί με το περιβάλλον. Βλέπεις, αν πας σε κάποιο σπίτι που έχει παιδιά και τα βρεις όλα τακτοποιημένα στην εντέλεια, αυτό δεν είναι καλό. Σημαίνει στρατιωτική πειθαρχία. Υπάρχει φόβος μέσα στην ψυχή των παιδιών. Καλύτερα να ασχολείται η μάνα με την ανατροφή των παιδιών, να τους μιλάει, να τους διαβάζει για τους Αγίους, για τον Χριστό, παρά να ασχολείται με την τακτοποίηση και τα άψυχα πράγματα. Γιατί στο τέλος, τι λόγο και απολογία θα δώσουμε στον Θεό? Καλά να είναι στολισμένο το σπίτι μας με τα βάζα μας, με τα ωραία μπίπελά μας. Ας τα μαζέψουμε μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Είναι πολύ καλύτερα. Γέροντα, τα παιδιά να τα δέρνουμε όταν κάνουν αταξίες? Ωραίο ερώτημα. Όσοι είμαστε γονείς, ξέρουμε, δίνουμε και καμιά. Άμα δούμε πότε πρέπει να τη δίνουμε. Να τα δέρνετε πολύ ή λίγο. Κοιτάξτε να δείτε, και ο φόβος είναι φρένο και γλιτώνει, είπε ο γέροντας, το παιδί από πολλά όταν δεν καταλαβαίνει. Ας πούμε, λέει ένα παράδειγμα, ότι το παιδί ανεβαίνει πάνω σε ένα κάθισμα, σε μια καρέκλα. Ψηλά, δεν νιώθει τον κίνδυνο το παιδί. Άμα φάει ένα μπατσάκι έτσι από τη μάνα, μετά πάλι θα θέλει να ανεβεί, θα κοιτάει δεξιά, θα κοιτάει αριστερά, μήπως τον παρατηρεί η μάνα του, και αν δεν τον βλέπουν, θα σκεφτεί ότι αν με δει ξαφνικά, θα τη φάω. Και έτσι το παιδί γλιτώνει από αυτήν την αταξία που κάνει. Όταν όμως αρχίζουν τα παιδιά να καταλαβαίνουν, πρέπει να καθόμαστε με το καλό και με υπομονή να τους εξηγούμε αυτά που μπορούν να καταλάβουν. Και συνήθως δεν υπάρχει υπομονή, υπάρχει εκνευρισμός, και όταν το παιδί βλέπει αυτή την κατάσταση της ιστερίας που πιάνει εμάς τους γονείς, το παιδί το εκμεταλλεύεται και είναι ικανό να μας οδηγήσει σε πιο μεγάλη εκτόνωση ακόμα, και το παιδί μετά αυτό που αποκομίζει είναι ο εκνευρισμός και το άγχος. Και επίσης ένα πολύ σπουδαίο θέμα από αυτά που σας είπα είναι ότι στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας αυτό που προέρχει είναι όχι το εγώ του γονέα, αλλά το συμφέρον της σωτηρίας του παιδιού. Για να ακούσουμε τι είπε ο γέροντας. Σήμερα έχει γίνει ένα μεγάλο άλμα και δεν καταλαβαίνουν οι γονείς τα παιδιά και τα παιδιά τους γονείς. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να μπει κανείς στη θέση του άλλου και μετά να συνεννοηθούν. Και όταν υπάρχει ασυνεννοησία μεταξύ μας, σημαίνει ότι δεν παίρνουμε στη θέση του άλλου και γίνεται ένα κομφούζιο μέσα στην κοινωνία μας. Δεν φταίνε τα καημένα τα παιδιά. Τα βομβαρδίζουν από παντού με θεωρίες. Αυτό, το άλλο, αυτό είναι το σωστό, και στο τέλος ζαλίζονται τα παιδιά, χάνουν τον προσανατολισμό τους. Πρέπει να τα δένουμε τα παιδιά, αλλά μαλακά. Να, εγώ τις ντομάτες μου, λέει ο γέροντας, τις έδεσα με κορδέλες. Αν τις έδαινα με σύρμα, τι θα γινόταν? Δεν θα τραυματίζονταν? Φταίνε σήμερα και πολλές χριστιανικές οικογένειες. Εγώ εντάξει, τα άσφιξα τα παιδιά μου, όχι σαν τα παιδιά του κόσμου, και κοιμάμαι ήσυχος, είπε κάποιος. Δεν είναι ότι τα άσφιξε, έστω και παραπάνω από διακρισία, αλλά γιατί το έκανε? Αν το έκανε από φόβο για την αμαρτία, να τα γλιτώσει από την κόλαση, από φόβο Θεού, βοηθάει ο Θεός και δεν παθαίνει τίποτα το παιδί. Κοιτάξτε τώρα όμως, αν όμως το έκανε από εγωισμό, τι θα πει η κοινωνία όταν το παιδί μου θα ξεστραβήσει? Όταν σκεφτόμαστε έτσι,
το δικό μου το παιδί το έκανε αυτό, τότε δεν βοηθάει ο Θεός για να διορθώσει τους γονείς. Πρέπει να σκεφτόμαστε τη σωτηρία. Θα πρέπει να φύγει από πάνω μας αυτό το σύνδρομο, το τι θα πει ο άλλος για μένα. Θα πρέπει να πάμε σε άλλο επίπεδο, να περάσουμε πιο το συμφέρον το πνευματικό του παιδιού. Και υπάρχουν και γονείς που ξεπερνάνε και αυτό το όριο και πάνε στην αρρωστημένη αγάπη, αυτή η οποία μπορεί να σας πω. Υπάρχουν περιπτώσεις μανάδων που άφησαν τα παιδιά τους ανύπαντρα γιατί τα είχαν πάντοτε μπεμπέδες. Μεγαλομπεμπέδες. Τα είχαν στις αγκαλές τους, φτάσαν 50-60 χρονών, ακόμα μικρό είναι το παιδάκι. Μα τι παιδάκι, 60 χρονών άνθρωπος είναι παιδάκι, είναι πράγματα αυτά. Οι γονείς καμιά φορά κάνουν κακό στα παιδιά από την υπερβολική αγάπη τους. Βλέπεις, αν εκτροχιαστεί η αγάπη το τρένο, τρέχει. Αν εκτροχιαστεί η αγάπη, τότε κάνει κακό στο παιδί, το πνίγει. Το πνίγει, λέμε, με πολύ αγάπη. Τι να την κάνω αυτή την αγάπη που πνίγει. Είναι σαν τον άλλο που λέει, σ' αγαπώ, αλλά σε ζουλώ. Να σου βγάλω το αίμα. Εκεί σ' αγαπώ. Μα πώς με αγαπάς και με πνίγεις. Σ' αγαπώ, λέει. Και σε πνίγει. Σε απομυζεί. Έτσι είναι και η μάνα, ο πατέρας, οι οποίοι δεν αφήνουν και μια ελευθερία στο παιδί. Ευτυχώς μερικά παιδιά έχουν μέσα τους ανδρεία και πληττώνουν. Άλλα όμως καταστρέφονται. Βλέπεις, θέλει αγάπη ένα φρένο, ένα μέτρο. Εγώ δεν θα γινόμουν καλός γονιός, μου λέει ο λογισμός, γιατί δεν θα μπορούσα να επιβληθώ στον εαυτό μου. Ένα άλλο θέμα, ποια αναγνώσματα ωφελούν στο παιδί μας. Υπάρχουν πολλά περιοδικά και μέσα στα αναγνώσματα πρέπει να δούμε και την τηλεόραση. Άσε αυτή. Οι γονείς να προσέχουν στο σπίτι τι βιβλία έχουν. Προσέξτε, τι βιβλία έχουν τα παιδιά, γιατί μπορεί να πέσουν στα χέρια των παιδιών ή βιβλία των γονέων που δεν πρέπει να δουν τα παιδιά και θα πάθουν ζημιά. Καλό είναι στα σπίτια μας να έχουμε μια μικρή βιβλιοθήκη σε ένα εμφανές σημείο του σπιτιού μας που να έχει ορισμένα καλά παιδαγωγικά, χριστιανικά βιβλία για να βοηθήσουμε το παιδί μας. Γιατί μιλάμε για να κάνουμε μια καλή χριστιανική οικογένεια. Τα μικρά παιδιά όταν διαβάζουν συναξάρια, πολύ ωφελούνται. Δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί οι γονείς ότι οι βίοι των Αγίων πολύ βοηθούν στα παιδιά μας. Πες μου παραμυθάκι, πες μου παραμυθάκι, δεν τελειώνουν τα παραμυθάκια. Σκεφτόμαστε ψέματα, λέμε, έχουμε τους βίους των Αγίων μας. Υπάρχουν καλύτερες διηγήσεις από αυτά. Έτσι αποκτούν τα παιδιά από την ανάγνωση, λέει ο Γέροντας, καλές συνήθειες. Όταν αρχίσει κανείς από μικρό στην πνευματική ζωή, από το δημοτικό ακόμα, αυτός κάνει την πιο χαρούμενη ζωή. Γιατί μικρός έχει και την αμεριμνησία. Αποκτάει και καλές συνήθειες και συνεχίζει έτσι. Λέει ο Γέροντας, εγώ μικρός πέρασα τα καλύτερα μου χρόνια 5η-6η δημοτικού. Πετούσα. Μετά αν μεγαλώσει λίγο μπαίνει η καλή ανησυχία. Τι θα γίνω, τι θα σπουδάσω, μπαίνει ο προβληματισμός της αποκαταστάσεως. Γιατί το μεταφέρουμε και εμείς το παιδί μας. Τι θα γίνεις. Δεν έχει χρήματα αυτή η δουλειά, έχει χρήματα για τη δουλειά, του βάζουμε άγχη. Οπότε το παιδί όταν πάει στο γυμνάσιο ήδη είναι προβληματισμένο. Δεν πετάει το παιδί, είναι προσγειωμένο μετά. Μέχρι το 40 που άρχισε ο πόλεμος με τους Ιταλούς, λέει ο Γέροντας, ήμουν 16 χρονών, τότε πέρασα τα καλύτερα μου χρόνια. Μετά ο πόλεμος τα χάλασε τα πράγματα, είχαμε δυσκολίες. Και θα σας πω επίσης ένα τελευταίο και με αυτό γιατί σας κούρασα. Εξάντλησα σε μεσημερώνεται μία ώρα. Έχει σημασία η παρέα, και με αυτό θα τελειώσω, η παρέα στο παιδί. Δεν το έχουμε προσέξει. Άντε, να φύγει από μας, να το ξεφορτωθούμε, να μην το έχουμε στο κεφάλι μας για 5, 10, 2 ώρες, 3 ώρες, να βγει να παίξει έξω στη γειτονιά, όπου υπάρχει εδώ, ή εμείς οι πολυκατοικίες λέμε, να δεις 4, 5, 6 ώρες τηλεόραση, να ησυχάσω εγώ να κοιμηθώ, που είμαι πατέρας, για να ηρεμήσω. Η παρέα είναι και η φυσική παρέα, που βρίσκω 2-3 φίλους, αλλά είναι και η τηλεόραση, η άλλη παρέα. Κακιά δασκάλα, κακιά δασκάλα. Είναι μερικά παιδιά που είναι πιο έξυπνα, πιο όρημα για την ηλικία τους. Έχουν και μια παλικαριά μέσα τους. Σήμερα λίγα είναι τα παλικάρια. Αυτά θέλουν να κάνουν παρέα με μεγαλύτερα παιδιά, γιατί είναι πιο όρημα από την ηλικία τους. Θα έχει συμβεί και σε εσάς. Θα θέλατε να κάνετε κάποιοι από εσάς παρέα με μεγαλυτέρους. Άλλοι φοβούνται, δεν κάνουμε μεγαλυτέρους. Υπάρχει όμως, αν πέσουν, αν τώρα τύχει και κάνουν παρέα με καλά παιδιά,
ωφελούνται. Αν όμως παίζουν σε άτακτα παιδιά, πολύ βλάπτονται. Τα μικρά παιδιά βλάπτονται περισσότερο από τα μεγαλύτερα παιδιά και από αδιάκριτους μεγάλους, γιατί έχουν μια περιέργεια. Πάνε να ακούσουν τι λένε οι μεγάλοι και ακούν άσχημα πράγματα και βλάπτονται. Καλύτερα να κάνει κανείς παρέα με συνομιλίκους ή με μικρότερους, για να μην βλάπτεται. Τους μικρότερους για να τους ωφελήσει κιόλας. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Λέει ο γέροντας, εγώ έκανα παρέα όλο με μικρότερους. Ακούστε όμως τι έκανε. Μετά όταν μεγάλωναν λίγο, με παρατούσαν κι αυτοί και με κοροϊδεύαν, λέει ο γέροντας. Ακούστε όμως το γιατί έχει μεγάλη σημασία. Τα ζόριζα κι εγώ λίγο στις νηστείες. Ακούστε ένα καλό παιδί που εφάρμοζε τις νηστείες από μικρό παιδί, ζόριζε και τους φίλους του. Κάνε την νηστεία. Τι τρως. Πήγες, πήρες ψωμοτήρι. Πίσω. Θα πας νηστίσιμο. Ντομάτα και ψωμί. Τι ωραία πράγματα. Πρακτικά, ε. Τα ζόριζα κι εγώ λίγο στις νηστείες. Φώναζαν και οι μανάδες τους. Μην πάτε με αυτόν. Λέγανε, θα σας χτυκιάσει αυτός. Όταν ήταν μικροί χαίρονταν που είχαν ένα μεγάλο μαζί τους. Μετά τι να κάνω, λέει ο γέροντας, άρχισα να υποκρίνομαι. Έκανα παρέα με συνομιλίκους. Έκαναν λάστιχα, παίζαν με τα λάστιχα, με τις φεντόνες δηλαδή. Αυτή έκανα κι εγώ, έριχνα. Ρίχνα στο στόχο, έριχνα κι εγώ. Σκότωσα και κανένα δυο πουλάκια, λέει ο γέροντας. Διαβάστα, λέω. Τι γίνεται εδώ. Εγώ το μικρό μου τον αδελφό τον είχα δείρει όταν σκότωσε ένα πουλάκι. Το πήρα και το έθαψα. Τώρα σκοτώνω εγώ. Παρεσύρθη από τις παρέες. Και αυτό έχει σημασία. Τα παράτησε λοιπόν ο γέροντας. Μετά έπαιρνα τα συναξάρια, τα βιβλία της εκκλησίας, πήγαινα λέει στο δάσος, διάβαζα, προσευχόμουν, ανέβαινα και σε κανένα βράχο να κάνει το στυλίτι. Διάβαζε συναξάρια, βλέπετε. Το παιδί, ό,τι διαβάσει, αυτό θα κάνει. Διαβάζει για πόλεμο, πόλεμο θα κάνει το παιδί. Διαβάζει για σάρκα, σάρκα θα βγάλει το παιδί. Ό,τι του δίνουμε εκείνο μαθαίνει. Ο γέροντας του είχε ανέβει στο βράχο, να κάνει και το στυλίτι, λέει κιόλας. Είχα φάει το πρωί, ήταν γεμάτο το στομάχι. Όταν άρχισα να με κόβει πείνα, είπα να κατέβω πριν εξαντληθώ. Το είπε ο γέροντας. Και ήθελε να κάνει το στυλίτι. Αλλά οι στυλίτες δεν τρώγανε όλη την ημέρα, καθόταν στην προσευχή. Αυτός είχε φάει λίγα και το πρωί, ήταν μετά το κοψελόνα. Το ανέβασμα είναι πιο εύκολο από το κατέβασμα. Γιατί όταν κατεβαίνεις, δεν βλέπεις. Όταν είναι κανείς μικρός και είναι λίγο ηθικός, σεμνός, τον κοροϊδεύουν οι άλλοι και προσπαθούν να τον παρασύρουν. Ποιοι οι μικροί να κάνουν αυτά? Και οι μικροί αυτοί είναι πιο επιτίδιοι. Πήγαιναν δυο, λέει ο γέροντας, σε μια πόλη με τα καθαρά τους ρούχα. Γλίστρησε ο ένας και έπεσε. Βρώμησε και έγινε σαν γουρούνι μέσα στη λάσπη. Ο άλλος δεν ένιωθε άνετα να είναι δίπλα του ένας ωραίος, κουστούμαρισμένος, και αυτός είναι μέσα στις λάσπες. Τι κάνει, τους βρώμει μια και αυτόν μέσα στις λάσπες, σου λέει και εσύ βρώμικος και εγώ βρώμικος, θα είμαστε πολύ εντάξει. Αυτή είναι η παρέα. Σεβασμιότατε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σας ανέφτυξα ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολλές ώρες ακόμη με πολλά άλλα παραδείγματα. Όμως θα ήθελα να κλείσω και να πω στην αγάπη σας ότι η οικογενειακή ανατροφή δεν έχει να κάνει με ορισμένες οδηγίες επιμόρφωσης, οι οποίες θα σας δώσουμε εδώ στη σχολή των γονέων. Χρειάζεται, αδελφοί μου, μεράκι, υπομονή και έμπνευση. Όλα αυτά που είπαμε είναι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν ως συμβουλές σε κάποιους ανθρώπους που πήραν και ζήτησαν τη συμβουλή. Γιατί και πολλοί από εμάς, όταν παίρνουμε διάφορα βιβλία πνευματικά και τα διαβάζουμε, δεν έχουμε ακόμη και την κρίση να καταλάβουμε γιατί υπόθηκαν αυτά και σε ποιους υπόθηκαν. Προσπαθούμε εμείς, χωρίς να ξέρουμε, να προσπαθούμε όλα να τα εφαρμόσουμε. Δεν γίνεται. Ο κάθε ένας από εμάς, σας είπα σήμερα, όταν θα φύγει από εδώ, ένα από αυτά τα πολλά να πάρει, να το εφαρμόσει στη ζωή του, ήδη έβαλε μία καλή αρχή για τη ζωή του. Σας εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ σεβασμιότητα για την πρόσκληση και τους πατέρες. Και ο γέροντας Παΐσιος, ο οποίος μας έκανε αυτό σήμερα το μάθημα, δεν έκανε εγώ τίποτα, εγώ απλώς τα συνέλεξα και σας τα είπα αυτά τα πράγματα για να σας ωφελήσω, να είναι
πραγματικά αρρωγός μας και αυτός στο δύσκολο έργο της οικογένειας και της ανατροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί μου, ακούσαμε την ωραία εισήγηση. Πατρός Θεμιστοκλή, μια εισήγηση που βγήκε από το στόμα ενός εγγράμμου κληρικού. Η εποχή μας, αγαπητοί μου, είναι πολύ δύσκολη. Και τούτο διότι, θα μου επιτρέψετε να το πω, έχουμε λησμονήσει ποιος είναι ο σκοπός και ο προορισμός των γονέων. Βέβαια, για να συνεχίσω εγώ την εισήγηση του πατρός Θεμιστοκλή, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί η ώρα πέρασε και χρειάζεται μεγάλη συζήτηση, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Φέρουμε μεγάλη ευθύνη και εμείς ως κληρικοί, αλλά και εσείς ως γονείς. Γι' αυτό να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά να περάσετε καλό καλοκαίρι και με το καλό να συναντηθούμε όλοι μας πάλι εδώ στην ωραία αυτή αίθουσα να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τα παιδιά μας, για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Καλό να συναντηθούμε εδώ στην θα περάσετε μπροστά από το Σεβασμιότατο, θα παίρνετε τις βεβαιώσεις της εκπαιδεύσεώς σας κατά το έτος 2002-2003 στη Σχολή Γονέων της Ενορίας μας και έπειτα να παίρνετε και μία κούπα πάλι από το Σεβασμιότατο, ευλογία και το γλυκό κατά την έξοδο και ένα ψυχτικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατήρ Αθανάσιος Τσίξος. Πρεσβυτέρα Αγγελική Τσίτσου.
Κυρία Σπυριδούλα Κλουριώτου. Κυρία Σπυριδούλα Κλουριώτη. Κυρία Φωτεινή Παπαβασιλείου. Κυρία Έλλη Παπαβασιλείου.
Εσύ, άμα θέλεις να κάθεις, κάθεις.